Γιώργος Ατσαλάκης, οικονομολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Εργαστήριο Ανάλυσης, Δεδομένων και Πρόβλεψης, σήμερα φιλοξενούμενος του News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Ατσαλάκη. Γεια σας εσάς και στους ακροατές μας. Κύριε Ατσαλάκη, στην τελευταία εκπομπή που κάναμε είχατε μιλήσει για τις χώρες της Ασίας που έχουν αυτοκρατορικά οράματα και αναδύεται ένας νέος διπολικός κόσμος, δύο στρατοπέδων, ένας νέος ψυχρός πόλεμος. Πιο σωστά μάλλον είναι αυτό, ένας νέος ψυχρός πόλεμος με άλλα χαρακτηριστικά. Όμως, επειδή έχετε γράψει σχετικά γι' αυτό, στην Ασία υπάρχουν και χώρες, οι οποίοι είναι και τεχνολογικοί γίγαντες, οι οποίοι δεν πάνε με αυτόν τον συνασπισμό και θέλω να μας κάνετε εδώ την ανάλυσή σας. Ναι, πολύ σωστά αναφέρετε στην εισαγωγή σας. Υπάρχει ένωση χωρών νοτιοανατολικής Ασίας, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια αναδυόμενη υπερδύναμη. Αποτελείται από 10 χώρες. Είναι το Μπρουνέι, η Καμπότζη, η Ινδονησία, το Λάος, η Μαλαισία, Μιανμάρ, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ. Επίσης υπάρχει περίπτωση να και το Ανατολικό Τιμόρ. Αυτές οι χώρες έχουν κάνει από το 1967 μία ένωση. Σταδιακά έχει φτάσει στο σημερινό αριθμό μελών και έχοντας καταργήσει ουσιαστικά δασμούς και εμπόδιες μεταξύ τους συναλλαγές, συνεργάζονται σαν ήρεμες δυνάμεις, θα μπορούσαμε να πούμε, για να αναπτύξουν την οικονομία τους. Και οι χώρες αυτές δεν εκδηλώνουν κάποια αυτοκρατορικά όνειρα, παρόλο που αρκετές από αυτές είναι ήδη τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, αλλά και η Ινδονησία και τώρα τελευταία και το Βιετνάμ, αλλά και οι Φιλιππίνες. Επηρεάζεται το ότι κάποιες από αυτές τις χώρες είναι μουσουλμανικές, επηρεάζει αυτό τη σχέση με την Τουρκία, ας πούμε, ή το Ιράν που έχουν αυτοκρατορικά οράματα? Επειδή βρίσκονται πολύ μακριά από τη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας και η θρησκεία τους εκεί δεν έχει ακραία στοιχεία όπως βλέπουμε αυτά που συντονίζει η Τουρκία, το ISIS, αδερφοί μουσουλμάνοι κτλ. Οπότε έχουν περισσότερο εστιάσει στο να αναπτύξουν την οικονομία τους και να βελτιώσουν την ευημερία των λαών τους. Και μόνο να πάρουμε το παράδειγμα της Σιγκαπούρης, για παράδειγμα, που είναι μια μικρή χώρα 5 εκατομμυρίων και έχει απίστευτο πλούτο, που ο πλούτος του είναι κρατικό μυστικό, είναι ενδεικτικό το τι δυνατότητες έχουν αυτές οι χώρες και επίσης και η Ινδονησία, η οποία είναι μια μεγάλη χώρα με πάνω από 200 εκατομμύρια πληθυσμό και πρόκειται να παίξει σημαντικό ρόλο στην περιοχή ως μια μεγάλη δύναμη και οι οποίες χώρες αυτές, οι περισσότερες από αυτές, βρίσκονται ήδη σε παράδειγμα με την Κίνα. Υπάρχει μία στροφή αυτών των χωρών προς την Ινδία, διότι στο παρελθόν με την Κίνα καλύτερες εμπορικές σχέσεις που θα μπορούσαν να έχουν και έχουν και κάποιες διενέξεις κυρίως στην θάλασσα, στην νότια θάλασσα της Κίνας, όπου εκεί η Κίνα διεκδικεί όλη την άωση της θάλασσας, κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που κάνει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Οπότε υπάρχουν ήδη διενέξεις πολλών από αυτές τις χώρες με την Κίνα. Το σημαντικό είναι ότι αυτές οι χώρες αναπτύσσονται σταθερά το τελευταίο καιρό. Τόσο το Βιετνάμ όσο και οι Φιλιππίνες και η Μαλαισία αποτελούν ένα εναλλακτικό τρόπο, τόπο όπου
θα προμηθεύονται εταιρείες που εγκαταλείπουν την Κίνα, όπου καθίστανται σε αυτές τις χώρες και από εκεί προμηθεύουν με προϊόντα τη Δύση. Και το βλέπουμε ακόμα και από μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς, καθώς αυτές οι χώρες έχουν εστιάσει την παιδεία και έχουν αρκετό ανεπτυγμένο δυναμικό που βγαίνει από τα πανεπιστήμια, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για τις εταιρείες κυρίως των νέων τεχνολογιών. Προβλέπεται ότι μέχρι το 2030 το 70% του πληθυσμού αυτών των χωρών θα ανήκει στη μεσαία τάξη. Άρα μιλάμε για μια σημαντική ένωση η οποία θα είναι μια μεγάλη καταναλωτική αγορά και θα την προσεγγίσουν εκεί να εγκατασταθούν πολλές μεγάλες εταιρείες να αξιοποιήσουν τόσο την τοπική της αγορά αλλά όσο και από εκεί να κάνουν εξαγωγές προς άλλους προορισμούς. Όλο αυτό που περιγράφεται μαζί με τις εταιρείες, όταν μια πολύ μεγάλη εταιρεία, ας πούμε αμερικανική, εγκατασταθεί κάπου, ταυτόχρονα έχει και την προστασία την εθνική ως ιδιωτική εταιρεία όπου βρίσκεται. Όμως, επειδή το έχετε γράψει, όποιος σε ένα αγώνα δρόμο, όποιος φτάσει πρώτος να κατακτήσει την τεχνολογία που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι, ας πούμε, μία από αυτές τις εκβάσεις είναι τεχνητή νοημοσύνη, έχει προνόμιο. Αυτή τη στιγμή, με όλο αυτό που συμβαίνει, η Δύση παρασκηνιακώς πώς προσεγγίζει όλες αυτές τις χώρες. Οι Φιλιππίνες, ας πούμε, επειδή το δείξατε, έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στη Συνική θάλασσα με την Κίνα, όπως, ας πούμε, και η Ταϊβάν. Πώς η Δύση προσεγγίζει ή ενδεχομένως προσπαθεί να συνασπίσει όλες αυτές τις χώρες? Η Αμερική έχει πολύ καλές σχέσεις με αυτές τις χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια κοινά προγράμματα με την Ινδονησία και μάλιστα σε ένα από αυτά συμμετείχα και είχα επισκεφθεί πανεπιστήμια της Ινδονησίας. Οπότε υπάρχει μία προσέγγιση και υπάρχουν σημαντικές εμπορικές σχέσεις. Τη μεγάλη προσέγγιση βέβαια πλέον την κάνει η Ινδία, η οποία είναι εγκύτερη σε σχέση με την Ευρώπη και την Αμερική. Αλλά μπροστά στις απειλές της Τουρκίας οι χώρες αυτές θα αναζητήσουν την υποστήριξη της μεγάλης υπερδύναμης της Αμερικής και βλέπουμε ότι ήδη αυτές οι χώρες για να αντιμετωπίσουν αυτές τις απειλές αρχίζουν και εξοπλίζονται με αμερικάνικα, ευρωπαϊκά και εξοπλισμούς από την Ινδία. Οπότε έχει ξεκινήσει μία είδους συνεργασίας κυρίως με την Ινδία τελευταία αναπτύσσεται πολύ περισσότερο καθώς η Ινδία είναι μια πολλά υποσχόμενη χώρα με πλούσιο δημογραφικό κόσμο ο οποίος είναι καθοριστικός για την μελλοντική ανάπτυξη και με υψηλό μορφωτικό επίπεδο σε ένα μέρος του λαού της. Οι χώρες αυτές προσπαθούν να βελτιώσουν τις διασυνδέσεις μεταξύ τους, είτε μέσω δρόμων, σιδηροδρόμων, αεροδρομίων και κυρίως με ενεργειακά και ψηφιακά κέντρα, τα οποία ουσιαστικά βελτιώνουν και τη διασύνδεση των κατοίκων μεταξύ τους και έχοντας αυτό το προφίλ μιας ήρεμης δύναμης, η οποία δεν έχει κάποια αυτοκρατορικά όνειρα να επεκταθεί ή να αναβιώσει. Είναι και αυτή σαν μία ένωση, όχι όμως όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αρκετά πιο πίσω σε αυτά τα θέματα, αλλά ως αγορά έχουν πολλά ενοποιημένα στοιχεία και αλληλοϋποστηρίζονται σε στρατηγικό επίπεδο, τουλάχιστον όσον αφορά την οικονομία. Εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μία Silicon Valley σε αυτές τις χώρες, είτε Σιγκαπούρη, στην Ινδονησία, Ταϊλάνδη, Μαλισσία και το Βιετνάμ, και έχουν αναγνωρίσει παγκοσμίως τα τεχνολογικά τους κέντρα
και αρχίζουν και προσελκύουν ταλέντα από τη γύρω περιοχή. Και οι χώρες που προσελκύουν τα ταλέντα, ξέρετε, είναι οι χώρες οι οποίες επιτυχάνουν και τα περισσότερα κατορθώματα. Οπότε στην εποχή λοιπόν της αποπαγκοσμιοποίησης, η οποία τη βλέπουμε να συμβαίνει και κυρίως η απεξάρτηση από τις αγορές της Κίνας και των άλλων χωρών που αναφέραμε, το Ιράν δηλαδή, τη Ρωσία, την Τουρκία και την Κίνα, οι οποίες από ό,τι φάνηκε την οικονομική δύναμη που απέκτησαν άρχισαν να εκβιάζουν τις πολλές κοινωνίες ανά τον κόσμο. Έτσι, οι πολλές χώρες αναζητούν εναλλακτικούς προμηθευτές και αυτές οι χώρες της νότιο-ανατολικής Ασίας προσφέρονται ως εναλλακτικοί και ασφαλέστεροι προμηθευτές με προϊόντα προς την Ευρώπη, την Αμερική και σε άλλες χώρες. Η Ελλάδα τώρα ως μέρος της Δύσης είναι στην ίδια γραμμή. Το τελευταίο διάστημα είδαμε ότι γίνεται μια προσέγγιση ιδιαιτέρως με την Ινδία. Από την ελληνική εξωτερική πολιτική είχαμε επισκέψεις αξιωματούχων. Ήταν χώρα, ας πούμε, τιμόμενη σε μια από τις εκθέσεις της Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια και ούτω καθεξής. Αυτό πώς βλέπετε να προεκτείνεται? Ποια είναι δε τα ωφέλη της Ελλάδας? Ναι, έχουμε ξαναπεί ότι η χώρα μας, η δύναμη της χώρας μας είναι ο νησιωτικός χώρος και η ναυτιλία μας. Μέσω της ναυτιλίας μας που αντιπροσωπεύει περισσότερο, που διακινεί περισσότερο από 20% των παγκόσμιων εμπορευματοκιβωτίων με το στόλο της, πάντα παίζει ένα σημαντικό ρόλο και γι' αυτό πρέπει να δούμε αυτή την εξέλιξη και τους στόχους αυτών των τεσσάρων χωρών, διότι θα προσπαθήσουν να αποκλείσουν την Ελλάδα από την τεράστια δύναμη που έχει η ναυτιλία μας και κυρίως αυτό θα το επιδιώξει η Τουρκία, διότι η Τουρκία ναι μεν είναι ένας κόμβος και μια ισχυρή γεωστρατηγικά δύναμη επειδή κατέχει τα στενά του Βοσπόρου και του Ελισπόντου, αλλά τα στενά αυτά εκβάλλουν στο Αιγαίο και το Αιγαίο ελέγχεται από την Ελλάδα. Οπότε εκεί θα υπάρχει μία αντιπαράθεση, η οποία αντιπαράθεση θα φοράει και όλους αυτούς τους δρόμους από τους οποίους μεταφέρονται τα εμπορεύματα και δεν είναι τυχαίο ότι οι Χούθοι δεν αφήνουν ελληνικό πλοίο να περάσει πλέον από την Ερυθρά Θάλασσα χωρίς να το προσβάλλουν, να το χτυπήσουν. Όλα αυτά σε συνδυασμό με αυτά τα αυτοκρατορικά οράματα που είπαμε θα ανακατατάξουν τις εμπορευματικές πηγές των εμπορευμάτων. Δηλαδή πολλοί θα προτιμούσουν τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά και πάλι η μεταφορά των εμπορευμάτων θα πρέπει να γίνει από τον μεγάλο ελληνικό στόλο που διαθέτει η Ελλάδα και μπορούμε να πούμε ότι είναι το διαχρονικά το δυνατότερο σημείο μας και στην οικονομία αλλά και γεωστρατηγικά, διότι ο ρόλος της χώρας μας έχει υποτιμηθεί. Εμείς είμαστε η έξοδο από τα στενά του Βοσπόρου και του Ελισπόντου, άρα έχουμε περισσότερη ισχύ από αυτό που κατέχει τα στενά, διότι πολύ εύκολα μπορούμε να περιμένουμε οτιδήποτε αφήσει να περάσει η Τουρκία να το αναχαιτήσουμε εμείς. Και με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ακόμα περισσότερο η επιρροή της Τουρκίας, η οποία έχει ήδη μειωθεί καθώς υπάρχει εναλλακτικός δρόμος προς τα Βαλκάνια μέσω της Αλεξανδρούπολης και αν θα γίνει και η σύνδεση του Αξιού ποταμού από τη Θεσσαλονίκη με τον Δούναβη ποταμό θα υπάρξει πλήρη απεξάρτηση από τα στενά του Ελίσποντου και θα αποδυναμώσουν περισσότερο την Τουρκία. Και δεν είναι και τυχαίο ότι πάνω σε αυτό που έχουμε μιλήσει παλαιότερα, σε παλαιότερη εκπομπή για τη διασύνδεση ας πούμε, μέσα από τα ποτάμια στην Ευρώπη και οι Κινέζοι είχαν δείξει ενδιαφέρον για να χρηματοδοτήσουν πολύ μεγάλα project στο παρελθόν. Η Κίνα δεν θέλει την Τουρκία επειδή οι Τούρκοι στο DNA τους είναι επιθετικός λαός. Θέλει συνεχώς να επεκτείνεται, να κατακτάει. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και τώρα γιορτάζει την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης και υπενθυμίζει ακόμα και στον ίδιο του στο λαό ότι δεν είναι
γηγενείς πληθυσμοί στην περιοχή, έχουν έρθει από τη Μέση Ανατολία και έχουν κατακτήσει αυτή την περιοχή και αφού τη γενοκτόνησαν και την εξισλάμισαν, προσπαθούν να την κρατήσουν με κάθε τρόπο. Κύριε Τσαλάκη, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την επιμέρους ανάλυση που κάναμε για το κομμάτι της Ασίας στην δεύτερη εκπομπή και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.